κύριε Τέντρος, ψάλλει πανηγυρικά η Εκκλησία μας. Μέτοχοι της επιγείου χαράς και της επουρανίου δόξης, γιορτάζουμε ως Εκκλησία και φέτος την εορτή της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με τις ιστορικές αναφορές και ευαγγελικές περιγραφές της γεννήσεως του Κυρίου, με θεολογικές αναλύσεις των φωτισμένων πατέρων της Εκκλησίας μας, με τις υπέροχες και θεόπνευστες πραγματικά ακολουθίες, με τα τόσα όμορφα έθιμα μέσα σε μια ατμόσφαιρα όπου συναντιούνται η αλήθεια με τη χαρά, η ιστορία με τη θεολογία, ο Θεός με τον άνθρωπο, ο ουρανός με τη γη, προσπαθούμε όχι να κατανοήσουμε το ξένο και παράδοξο μυστήριον, αλλά να γιορτάσουμε το δώρο της σωτηρίας και λύτρωσής μας. Λύτρωση να πέστειλε Κύριος το λαό αυτού, ψάλλουμε στο κοινωνικό της εορτής. Τη μεγαλύτερη ευλογία, ποια μεγαλύτερη ευεργεσία, ποιο σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται στον κόσμο μας, εισέρχεται στην ιστορία, ενδύεται την ανθρώπινη φύση, επί της γης όφθη και της ανθρώπης ανεστράφει. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος, η Σοφία και Δύναμης, ο Σωτήρας Ιησούς, ο Μεσσίας Χριστός, ο Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμόν ο Θεός. Γιορτάζουμε την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, το φωτισμό μας, επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο σωτηριμών, ανατολή ανατολών, και η εσκότη και σκιά έβρωμε την αλήθεια και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Έρχεται ανάμεσά μας ζώντας ως άνθρωπος, διδάσκων και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν ασθένεια, πάσχων και εκουσίως δι' ημάς υπομένων σταυρών και θάνατων, προσλαμβάνοντας τη φύση μας, προκειμένου να μας καταστήσει κοινωνούς της δικής του Θείας Φύσεως. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου που όμως έρχεται ως αποτέλεσμα της άπειρης αγάπης του Θεού και ως αντανάκλαση της Θείας Δόξης. Όταν οι άγγελοι ψάλλουν «Δόξα εν υψής της Θεού», αυτό ακριβώς ομολογούν ότι αν απόδειξη της δόξης του Θεού είναι η δημιουργία του κόσμου και η πλάση του ανθρώπου, κορύφωσή της είναι η ενανθρώπιση του Θεού και Λόγου και η ανάπλαση του ανθρώπου. Αυτό δε το μοναδικό γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως επιτελείται με δύο επίσης μοναδικά σημεία. Πρώτον, εκ Παρθένου, δηλαδή με υπερφυσικό τρόπο και απόλυτη καθαρότητα, και δεύτερον εν το σπηλαίο, δηλαδή αφανώς και με άκρα ταπείνωση. Αυτή η καθαρότητα και η ταπείνωση αποτελούν και τον δρόμο της δικής μας μετοχής στην ευλογία των Χριστουγέννων. Καιρός, αγαπητοί μου, να ζήσουμε τα Χριστούγεννα με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, με ελεύθερους τους ορίζοντες της διανοίας μας, με προευτρεπισμένη την καρδιά μας. Χωρίς πίστη και θεολογική προσέγγιση, ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι ό,τι πιο κούφιο, ό,τι πιο ψεύτικο υπάρχει. Είναι γιορτή που στο τέλος της αφήνει την πικρή γεύση ενός επαναλαμβανόμενου κενού. Το βλέπουμε γύρω μας, η ασέβεια αυξανόμενη ξεσκεπάζεται, το κύμα της αμαρτίας διωγγώνεται, η παγκόσμια οικονομία έχει αποτύχει, τα πολιτικά συστήματα καταραίουν το ένα μετά το άλλο, οι κοινωνίες εκφυλίζονται, οι δημοκρατίες αυτοκαταργούνται, οι χωρίς τον αληθινό Χριστό θρησκείες αυτοδιαψεύδονται, οι άνθρωποι εντελώς πλέον απαξιωμένοι δυστυχούν. Αντίθετα, τα Χριστούγεννα της ευλαβίας και της πνευματικής κατάνοιξης χαρίζουν την εμπειρία της αγάπης του Θεού, μας καθιστούν αποδέκτες της ειρήνης του Αγγελικού Ύμνου, προσφέρουν τη χαρά των εξανατολών μάγων και οδηγούν στη δοξολογία των απλοϊκών ποιμένων. Είναι κρίμα να χάσουμε τα φετινά μας Χριστούγεννα.
Αυτή την αδικία δεν πρέπει να την επιτρέψουμε στον εαυτό μας. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας, ο εσπηλαίο γεννηθείς και εν φάρτην ανακληθείς, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός, να χαρίζει σε όλους σας κάθε χαρά, ευλογία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή, υλική και πνευματική και κυρίως να ξυπνήσει μέσα μας την αγάπη Του και να μας προσφέρει το φωτισμό Του. Χρόνια σας πολλά, αδελφοί μου, μεταπολίστης εν Χριστώ τεχθέντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυρεωτικής Νικόλαος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές, καθηγητές, μαθήτριες των σχολείων, κυρίως του πρώτου γυμνασίου Κοροπίου, για την αξιέπαινη ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Εκκλησίας για συγκέντρωση τροφίμων για τους αναξιοπαθούντες ενωρίτες μας. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και η συγκέντρωση τροφίμων υπήρξε παραπάνω από ικανοποιητική. Συγκινητική και παράλληλα αξιέπαινη ήταν η προσφορά ορισμένων παιδιών, τα οποία παρόλα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, πρόσφεραν και αυτά από το υστέρημά τους. Να είστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα τρόφιμα μοιράστηκαν και εξακολουθούν να μοιράζονται με τη βοήθεια των κυριών της φιλοτόπου αδελφότητος σε οικογένειες που αποδεδειγμένα πιστεύουμε ότι έχουν ανάγκη. Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες για την άοπνη προσπάθειά τους. Θα ήταν παράληψη εάν ξεχνούσαμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, ανώνυμους και επώνυμους ενωρίτες μας και μη ενωρίτες μας, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρετε χρήματα, τρόφιμα και ρουχισμό. Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν θα παρουσιαστεί. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας να έχουμε ένα χαρούμενο καινούριο χρόνο με υγεία πνευματική, σωματική. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, ώρα 5 το απόγευμα, θα τελεστεί ο εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου. Την Κυριακή 1η Ιανουαρίου, ώρα 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Βασιλείου και στην Παναγία μας. Ήτα συναδέστηλε Κύριος το λαό αυτού.